σε αυτό να τον βοηθήσουν να, οι ξένοι για να, να επιβιώσει, δεν έχει και πολύ νόημα. Και επιπλέον κάτι να παρατηρήσω, δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά, νομίζω, δεν έχει γίνει αντιληπτό στο κοινωνικό μας σώμα, ότι έχει βγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας και είπε ότι έχει χαθεί πια η εθνική ανεξαρτησία. Δεν είμαστε κύριοι της χώρας μας. Ο ίδιος έχει υπογράψει αυτό το μνημόνιο, το οποίο παραχωρεί στους δανειστές μας έναντι οτιδήποτε σε κτηματική περιουσία ή σε οργανισμό ή σε άλλο περιουσιακό στοιχείο διαθέτει αυτή η χώρα. Έχουν γραφτεί αυτά τα πράγματα και έχουν αναλυθεί. Η κοινή γνώμη δεν τα έχει ακόμα αντιληφθεί, νομίζω. Συμφωνώ, κύριε Καναρά, με την άποψη ότι περνάμε δύσκολες ώρες, η χώρα μας πάει για χρεοκοπία, αλλά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με το ένας άνθρωπος, ένας ελαιόθεου, ένας ηγέτης, ένας δικτάκτορας. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να περνάνε στο λαό. Εμείς πρέπει, αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι εάν, ναι, κύριε, είπα, θα σου πω τι είπα, ο λαός μας θα πρέπει να μορφωθεί, να αναπτυχθεί, να συμμετέχει. Χωρίς συμμετοχή πολίτες, με ευνοχισμένο λαό, δεν μπορεί να ανασταθεί, αυτή η χώρα. Δυστυχώς, η πολιτική μας, μετά τη μεταπολίτευση, μας ευνούχισαν όλους. Μέσα σε ένα υπερκατανοητικό, μια υπερκατανοητική κοινωνία που περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια χρεώνοντας την Ελλάδα, φτάσαμε σε ένα μεγάλο ευνοχισμό. Τα ζόμπι που μπαίνουν, τα οικιακά ζόμπι που μπαίνουν στα σπίτια μας μέσω τηλεόρασης, μας έχουν δημιουργήσει μια αντίληψη να μην μπορούμε να δούμε. Δεν έχουμε φακούς, δεν έχουμε μάτια να δούμε, δεν έχουμε αυτιά να ακούσουμε. Και αυτό είναι όλο. Οι άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης πρέπει να ανασκοπωθούν, να μπουν μπροστά, να βγει ο λαός, να καλέσει τελικά μια προσωρινή κυβέρνηση από αυτούς τους ανθρώπους, να τους εκλέξει μέσω μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος, να μπούμε από την αρχή ξανά μέσα στο γίγνεσθε της ιστορίας. Αλλά αυτό μοναχά, διαφωνώ μόνο σε αυτό, σε κανένα άλλο. Στον ηγέτη, στον ηγέτη, στον μορφωμένο, στον να ξέρει όλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εάν έδωσα αυτή την εντύπωση, ζητώ συγγνώμη. Όχι. Μιλώ για έναν ηγέτη. Γιατί προσωποποίησατε το παράδειγμα στην περίπτωση του Πούτιν ή του Ερντογάν. Και νομίζω τελικά ότι πράγματι η κοινωνική δυναμική μπορεί να προκληθεί και να οργανωθεί από έναν πραγματικά χαρισματικό ηγέτη. Ούτε ελαίου Θεού, ούτε δικτατορίας, ούτε τέτοια πράγματα. Το να υπάρχει ένας ταλαντούχος άνθρωπος, έχουμε πνιγεί μέσα σε τέτοια μικρόνια και τέτοια μετριότητα ηγετών, που επιτέλους θα έπρεπε να δούμε φύγει, να πάρει ευχή δηλαδή. Να έχει το χάρισμα, να έχει ηγετικό χάρισμα. Τώρα, αλλά κατά τα άλλα έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν μπορεί να προκύψει μια μονάδα από μόνη της. Καταρχήν, το πρώτο χάρισμα ενός πραγματικού ηγέτη είναι να δουλεύει επιτελικά. Ποιος θα μαζέψει γύρω του. Εάν δεν δουλέψει επιτελικά, ας είναι ο πιο χαρισματικός, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Αυτό είναι στοιχειώδες. Και για να βγει ένα επιτελείο, πρέπει να γίνει μια επιστράτευση κοινωνικών δυνάμεων. Πρέπει με την έννοια του, είναι λογικά υποχρεωτικό, να γίνει μια επιστράτευση κοινωνικών δυνάμεων. Μέχρι εκεί.
Τώρα, εάν δεν υπάρχουν αυτά, αυτό είναι μια διαπίστωση που επιτρέψτε μου ας την κρατήσουμε σε παρένθεση. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, είπα. Νομίζω ότι κάθε κοινωνία κρύβει εκπλήξεις. Ήθελα να ρωτήσω αν η οργή και η θλίψη που υπάρχει στην κοινωνία σήμερα είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ηθική αναμόρφωση της γενιάς που είναι στην εξουσία ή έστω ηθική διαμόρφωση της επόμενης γενιάς. Σε ό,τι εννοούμε με την έκφραση ηθική διαμόρφωση, όχι, με κανένα τρόπο. Πιστεύω προσωπικά ότι η οργή είναι κάτι θετικό, εάν, ας πούμε, μας απαλλάξει από τον εγκλωβισμό μας σε ψυχολογικές αιμονές. Νομίζω, ταπεινά φωνώ, είναι μια γενικευμένη διαπίστωση που δεν μπορώ να την αποδείξω, η εντύπωσή μου είναι ότι ίσως το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος στην Ελλάδα ψηφίζει επειδή έτσι βρέθηκε. Και ο πατέρας μου ψήφισε πάντα έτσι. Η μάνα μου, η οικογένειά μας, ήμασταν πάντα σε αυτή την παράταξη. Αυτό μπορεί να συντριβεί. Κι όμως, είναι η περιπέτεια την οποία περνάμε, όχι η επερχόμενη καταστροφή, η καταστροφή έχει συντελεστεί. Η χώρα έχει πτωχεύσει, δεν είναι κάτι που έρχεται. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Αυτό το γεγονός μπορεί να μας αφυπνίσει, τουλάχιστον να καταλάβουμε ότι αυτοί που διαχειρίζονται τα κοινά επί δεκαετίες τώρα είναι υπόδικοι στη σύνδεσή μας. Έχουν αποτύχει. Αυτό θα το καταλάβει κανείς και θα βγάλει τις συνέπειες μόνο εάν οργιστεί επαρκώς, νομίζω. Η ηθική μεταβολή που λέτε, το να αλλάξει το ήθος μιας κοινωνίας, το να αλλάξουν κάποιες συντεταγμένες, αυτό θα έρθει μετά. Μην νομίσουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.